Αγαπητοί συνάδελφοι, υπουργοί και γενικοί γραμματείς, φίλες και φίλοι, η έρευνα και η καινοτομία βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα αυτής της κυβέρνησης, αφού αναμένουμε ότι θα έχουν κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της επόμενης μέρας μετά την κρίση. Αφού αναμένουμε ότι θα έχουν κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της επόμενης μέρας μετά την κρίση και ότι ουσιαστικά η οικονομία της γνώσης, όπως λέμε, η οικονομία που βασίζεται στη γνώση, θα αποτελέσει πυλώνα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, στον τομέα έρευνας και καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας, έχουμε διαμορφώσει δύο κεντρικούς στόχους. Ο πρώτος έχει να κάνει με τη γνώση. Με τη γνώση που μαζί με την παιδεία και τον πολιτισμό προσδοκούμε να αποτελέσει ένα ανάχωμα απέναντι στην ηθική, την πνευματική και την υλική υποβάθμιση της κοινωνίας. Ο δεύτερος στόχος είναι το μεγάλο στοίχημα. Πώς η γνώση και η καινοτομία μπορούν να αποτελέσουν μοχλό για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Στο παρελθόν έχουν γίνει πολλές προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή και απλά θα ήθελα να φέρω ένα μόνο νούμερο, είναι εδώ και ο φίλος ο Αλέξο Χαρίτσης, καθήλυνα αρμόδιος. Την περίοδο 2008 με 2013 ολογήσαμε ότι περίπου 5 δις διατέθηκαν από το δημόσιο, από τα ΕΣΠΑ, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τακτικούς προϋπολογισμούς, δεν μιλάω μονάχα για το Υπουργείο Παιδείας, μιλάω γενικά από όλα τα Υπουργεία του Δημοσίου, με στόχο την ικανοποίηση αυτού του στόχου. Τα αποτελέσματα όμως υπήρξαν πενιχρά, θα έλεγα σε περιπτώσεις ιδιαίτερα πενιχρά. Το χάσμα της καινοτομίας άνοιξε. Σίγουρα χρειάζεται ένας νέος τρόπος σκέψης, μια νέα προσέγγιση που θα λάβει υπόψη τα σημερινά δεδομένα, την σημερινή διαμόρφωση του παγκόσμιου τοπίου που χαρακτηρίζεται όχι μόνο από την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας αλλά και από την παγκοσμιοποίηση της γνώσης και που θέτει νέες απαιτήσεις. Νέες απαιτήσεις για το πώς θα δημιουργηθεί πλούτος από την έρευνα και την καινοτομία, πώς θα αναπτυχθούν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που να μπορεί να μπουν στην αγορά να φέρουν πλούτο. Αν κοιτάξουμε λίγο το πώς έχει διαμορφωθεί η αλυσίδα της καινοτομίας στη χώρα, θα δούμε το πρώτο στοιχείο είναι ότι διαθέτουμε, και το ισχυρό μας στοιχείο είναι ότι διαθέτουμε ένα εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό. Πολλά συνηγορούν γι' αυτό. Ένα προσωπικό που αποψηλώνεται. Έχετε ακούσει και είπε και ο Χριστόφορος για τον Brain Drain, αποψηλώνεται συνεχώς. Θα ήθελα απλά να αναφέρω ότι κατά την πενταετία 2009-2014 20.000 ακαδημαϊκοί και ερευνητές φύγαν από τη χώρα, αριθμός δεκαπλάσιος από αυτόν που έφευγαν προηγούμενες πενταετίες. Και όχι μόνο αυτό. Συνολικά από το 2008, 130, μέχρι το 2013, 135.000 περίπου επιστήμονες, μηχανικοί, άφησαν τη χώρα στο εξωτερικό και από αυτούς περίπου το 70% είχε μεταπτυχιακές σπουδές, είχε κάνει μεταπτυχιακές σπουδές και είχε διδακτορικό δίπλωμα. Τα νούμερα αυτά είναι αμήλικτα. Οι πολιτικές της λιτότητας που επικράτησαν οδήγησαν εκεί. Και κάτι άλλο όμως που είναι χαρακτηριστικό, υπάρχουν πολλά επιχειρήματα για την ποιότητα των Ελλήνων επιστημόνων, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω στα σίγουρα είναι ότι οι Έλληνες επιστήμονες στο εξωτερικό, αυτοί που φύγαν έξω, είναι περιζήτητοι. Περιζήτητοι, πρώτοι αν θα έλεγα στις προτιμήσεις σε χώρες, στη Γερμανία, στην Αγγλία και αλλού. Και βέβαια αυτό κάτι λέει για την μόρφωση που παίρνουν στα τόσο απαξιωμένα, τόσο δεύτερα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, όπως προσπάθησαν να μας πείσουν τόσα χρόνια πριν. Λοιπόν, το ισχυρό μας σημείο είναι οι άνθρωποι και θα πρέπει αυτό καταρχήν να το προσέξουμε. Το ανέφερε και ο Χριστόφορος, να το προσέξουμε και εδώ θα έλεγα απλά συνοπτικά ότι εκείνο που σχεδιάζουμε είναι τριών τύπων μέτρα. Το πρώτο είναι να υπάρξουν
θέσεις εργασίας με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, όπως αναφέρθηκε. Αυτό όμως δεν φτάνει. Πρέπει να υπάρχουν και τα κατάλληλα περιβάλλοντα τα οποία να είναι ελκυστικά για τους νέους επιστήμονες να κάνουν τη δουλειά τους. Και βέβαια σε αυτό δεν μιλάμε μονάχα για επιστήμονες που θα ενασχοληθούν στον ακαδημαϊκό ή τον ερευνητικό χώρο. Μιλάμε και για επιστήμονες που έχουν το ταλέντο, έχουν το μεράκι της επιχειρηματικότητας. Εμείς θέλουμε όλα τα ταλέντα να αντήσουν, όλα τα λουλούδια να αντήσουν. Έχουν το μεράκι της επιχειρηματικότητας και έχει πολύ σημασία να τους δοθούν οι ευκαιρίες. Αυτές οι ευκαιρίες και αυτή την πολιτική σχεδιάζουμε. Η νεοφυής επιχειρηματικότητα βέβαια βρίσκεται στην κορυφή. Τώρα, αν δούμε πάλι στην αλυσίδα της καινοτομίας τις αδυναμίες, υπάρχουν πολλές. Απλά θα ήθελα να αναφέρω συνοπτικά τρεις από αυτές. Πρώτον είναι η κουλτούρα που κυριαρχεί, που έχει κυριαρχήσει τόσα χρόνια, δεν θα πω περισσότερα γι' αυτό. Το δεύτερο είναι το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει και είναι απίθανα περίπλοκο, ενώ εμείς σε αυτό που προσδοκούμε είναι να κάνουμε όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία νόμους απλούς, καθαρούς, που θα είναι προσαρμοσμένοι στις ανάγκες και στη δυναμική και της έρευνας και της καινοτομίας, ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα το οποίο έχει και επιχειρείται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το Υπουργείο Εσωτερικών. Και το τρίτο, οι μηχανισμοί χρηματοδότησης. Οι μηχανισμοί χρηματοδότησης που μέχρι στιγμής βασίζονται στον ορίζοντα 2020, στο ερευνητικό πρόγραμμα της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο ΕΣΠΑ, το οποίο έχει διάφορες αγγυλώσεις που προσπαθούμε να διορθώσουμε, και εδώ παίρνουμε και εμείς τα δικά μας μέτρα για να προωθήσουμε μια εθνική πολιτική στο θέμα της έρευνας και της καινοτομίας. Φτιάχνουμε ένα ταμείο αφιερωμένο στην έρευνα και την καινοτομία. Κάτι που πραγματικά νομίζω θα αποτελέσει μια τομή. Σήμερα τελειώσαμε μια διαβούλευση που είχαμε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που θα συμμετέχει σε αυτό το ταμείο, που θα αποτελείται από πόρους, από ένα μείγμα πόρων δημόσιων, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και ιδιωτικών, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Προσμένουμε το δεύτερο εξάμεινο του 2016 αυτό να ανοίξει το πρόγραμμα αυτό και να υπάρξουν διαθέσιμοι πόροι που θα κάνουν καταρχήν δύο πράγματα. Το πρώτο, θα στηρίξουν την έρευνα στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα της χώρας. Το δεύτερο, θα στηρίξουν τη νεοφυή επιχειρηματικότητα με τη μορφή αυτού που λέμε seed και pre-seed κεφαλαίων, κεφαλαίων σποράς. Τώρα, σε όλα αυτά, η πρωτοβουλία που εμπνεύστηκε ο Χριστόφορος Βερνανδάκης για διαγωνισμός του IT4Gov πραγματικά έρχεται και συνδυάζεται πολύ ωραία, γιατί είναι μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη και αξιοποίηση, επιβράβευση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, πρωτοβουλειών που χαρακτηρίζονται από μεγάλη προστιθέμενη και καινοτομική και οικονομική αξία, και ουσιαστικά αυτό πραγματικά είναι ένα μέρος των όλων άλλων πρωτοβουλειών, των αντίστοιχων πρωτοβουλειών που σχεδιάζουμε και εμείς στο Υπουργείο Παιδείας. Θα ήθελα τελειώνοντας να συγχαρώ θερμά όλους τους διαγωνιζόμενους. Εύχομαι σύντομα να έχουμε αυτά παραδείγματα της αξιοποίησης των καινοτομιών που έχουν αναπτύξει και πραγματικά να δούμε, γιατί το προσμένουμε, είπαμε ότι υπάρχει μεγάλη προστιθέμενη αξία, να δούμε δείγματα κάποιας θεαματικών εξελίξεων στον τομέα αυτό. Σας ευχαριστώ.